Και... Γιατί μπορεί να αναρωτιέται ο κόσμος πώς περνάει πάνω από τα χωρίς κεφάλια τους και καίγονται. Και όχι μόνο χωρίς να κάψει κανένα, κυρία Μάρνη, δεν την πήρε κανένας είδηση. Αυτό είχα τη δυνατότητα να το επιβεβαιώσω μετά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι από τον γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη που καθόταν ακριβώς απέναντι εκεί πέρα στο σημείο αυτό. Mm-hmm. Και τους είπα, την είδατε τη φυσικά? Όχι, λέει, δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή είναι ένα πολλαπλό θαύμα, δεν είναι ένα απλό γεγονό, είναι ένα πολλαπλό θαύμα που συμβαίνει. Εγώ θέλω δεν τώρα είναι να... ένα τρίκ. Δηλαδή αν υποτεθεί ότι εμείς θέλαμε σήμερα σαν συνεργείο να το αναπαράγουμε, δεν θα μπορούσαμε. Με τα τεχνικά μέσα που έχουμε σήμερα. Δεν αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Εννοείται με εφέ. Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμος θα. Και το γεγονός ότι βλέπετε ότι η κάμερα εκεί χάνει την εστία της σε ένα σημείο. Ναι. Και φαίνεται η φλόγα αυτή, λόγω της φλόγας δηλαδή, η κάμερα προσπαθεί να εστιάσει, κάνει αυτό το πράγμα και χάνει και μετά ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ήταν ατύχημα από μια άποψη, γιατί θολώνει η εικόνα. Ενώ αν ήταν σε σταθεροποιημένη κάμερα θα μπορούσε να πάρει πιο καθαρά ίσως την εικόνα. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο καθαρή. Ναι, εντάξει, άμα ήταν επαγγελματική θα ήταν διαφορετικά, αλλά είναι και πάλι πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα, εάν μπορέσει και μας, γιατί εγώ ζήτησα και μου το κάνανε καρέ-καρέ και το είδα. Ναι. Και είναι εκπληκτικό. Θα δείτε πράγματα που, αν το δούμε δηλαδή, φαίνεται σε ένα σημείο ένα σύννεφο. Αυτό που είπατε. Το ακινητοποιείς δηλαδή και φαίνεται ένα γαλάζιο σύννεφο. Δεν είναι δηλαδή φωτισμός που μπορεί να αναπαραχθεί. Θα προσπαθήσει, μου λέει η σκηνοθέτης μου. Τώρα εδώ θα δούμε μάλλον πώς θα περάσει. Η φλόγα δεν είναι απλή φλόγα. Είναι μια ζωντανή φλόγα, εγώ θα τον ονόμαζα. Άλλο θαύμα αυτό πάλι. Δεν είναι απλή φλόγα που εμείς αν ανάψουμε αυτή τη στιγμή ένα κερί. Είπαν μερικοί ότι τάχα της είναι κεριά τα οποία έχουν ειδική σύσταση κτλ. Εγώ τα ακούω αστεία αυτά τα πράγματα. Ας πάει κάποιος κάτω, οτιδήποτε κεριά θέλει να τα ανάψει, να δει πώς είναι. Δεν γίνεται. Τα είναι παραμύθια που λένε μερικοί. Είναι ένα απλό πείραμα. Ναι, βγαίνουν μερικοί και κάνουν, λένε παραμύθια ότι τάχα της θα ανάψουμε, λέει, το Άγιο Φως από φωσφόρο και από κεριά και από αυτά. Αυτά είναι παραμύθια για μένα. Δηλαδή το ότι μπορεί κάποιος να ανάψει ένα κερί με αναπτήρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανάψει θαυματολογικά το Άγιο Φως στους πόντους του Πανάγιο Τάφο. Αν δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή κάνω εδώ έναν πειραματισμό και αναπαράγω, ας πούμε, ένα κεραυνό. Μπορεί μια ηλεκτρική εκένωση σήμερα η επιστήμη να κάνει κεραυνό, τεχνητό κεραυνό. Αυτό σημαίνει τι? Ότι οι κεραυνοί τους οποίους εμείς ακούμε στον ουρανό είναι παράγονται τεχνητός από εξωγήινους. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτό ήταν πολύ πετυχημένο. Μα εκεί οδηγεί η λογική αυτή. Πατέρα Αντώνη, για να απαντήσουμε και σε έναν τηλεθεατή που ρωτά τι σχέση έχει το Άγιο Φως με το άχτιστο φως. Ναι, αυτό πραγματικά είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που βέβαια αφορά τους πιστούς αυτοί που είναι λίγο, θα έλεγα, λίγο μπασμένοι μέσα στα της Εκκλησίας. Άκτιστο φως, όταν λέμε, εννοούμε το φως το οποίο μπορεί να δει η ψυχή του ανθρώπου. Mm-hmm. Όχι τα μάτια του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι τυφλός και όμως να δει το άκτιστο φως. Γιατί είναι τα... Α, κοιτάξτε, εδώ τώρα ήταν πραγματικά, αν μπορούσε να γυρίσει ένα κλικ πίσω η εικόνα δεν αυτή. Γίνεται, νομίζω. Αυτό το σύννεφο, το βλέπετε. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Μοναδικό θα έλεγα. Αυτό παράγεται από το πουθενά. Μέσα στο χώρο. Αν μπορούμε να το παγώσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το γαλάζιο σύννεφο που μου είπατε από την αρχή, Ναι, αυτό είναι. Είναι το παράγεται... βλέπετε έτσι με τα χρώματα που το βλέπετε. Εγώ το είδα σε καρέ. Το είδα σε καρέ. Είναι παράγεται από το πουθενά, μέσα στο χώρο. Ναι. Είναι από το πουθενά, πραγματικά. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί αυτό το πράγμα με τίποτα. Και τέτοια πράγματα, ξέρετε, και πάρα πολλά φωτεινά τέτοια φαινόμενα βλέπει ο κόσμος μέσα. Δηλαδή βλέπει ένα σύννεφο έξω από τον ναό της Αναστάσεως. Βλέπει ηλεκτρικές συγκοινώσεις στο χώρο. Εκπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, αν καθόταν κάποιος και τα κατέγραφε, θα έπρεπε να γράψει έναν ογκώδη τόμο με όλα αυτά και με τις φωτογραφίες. Μάλιστα, έχω και μια φωτογραφία την οποία δεν έχω μαζί μου. Την έχω δημοσιευμένη στο διαδίκτυο. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να την δει. Να τη φλόγα. Η φλόγα δεν είναι αυτή που περνάει τώρα από εκεί μπροστά. Ναι. Η φλόγα που λέγατε ότι έφυγε από τη μία πλευρά. Δεν μπορώ να... Κατευθύνεται τώρα. Ναι. Λοιπόν, αν πάει κάποιος στη διεύθυνση 1821GR που έχω την ιστοσελίδα, θα δει, έχω μια φωτογραφία η οποία είναι, μου την έχει δώσει ο πατήρ Σάββας από το 1900. Νάτι και εδώ έτσι έχει. Ναι, εδώ ναι. Κοιτάξτε πώς φαίνεται η φλόγα. Ναι. Χάνει την αιστεία της η κάμερα και την δείχνει με αυτόν τον τρόπο. Και λοιπόν, από εκεί φεύγει και ξαφνικά και σβήνει, έτσι. Λοιπόν, σας έλεγα. Τρέχει και σβήνει, ας πούμε. Και σβήνει, ναι, στην κολόνα. Και σβήνει στην κολόνα δεξιά. Φωταγωγείται η κολόνα σε ύψος, ας πούμε, ένα μέτρο περίπου και πλέον. Να βλέπετε η κολόνα πώς φωταγωγείται αυτή τη στιγμή. Μόλις φτάσει εκεί και μετά σβήνει. Αλλά ενώ ήταν άνθρωποι δικοί μας εκεί δίπλα στην κολόνα, δεν είδε κανείς τίποτα. Με εντυπωσίασε αυτό. Μάλιστα ήταν και η αδερφή μου. Όλοι δεν είδανε. Κανείς. Από το γκρουπ τουλάχιστον το δικό μας, δεν ξέρω. Από άλλα γκρουπ δεν ρώτησα. Ήταν η αδερφή μου, μάλιστα, εκεί, η οποία είναι οδοντίατρος. Και τι σας είπε? Όχι, συνεχίζει να είναι γιατρός, γι' αυτό. Ναι, οδοντίατρος είναι. Ναι. Μου είπε ότι όχι, λέει, εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Το είδε μετά στο βίντεο, βέβαια. Ναι. Ενώ ήταν ακριβώς εκεί στην κολόνα που έσβησε η σφαίρα αυτή που θα έπρεπε να την, αν μη τυράνω, να την τρομάξει. Ναι. Όταν έχετε στο πρόσωπό σου μια φλόγα τέτοια, φανταστείτε. Αλλά λαμπάδες του κόσμου κάθε χρόνο ανάβουν μόνες τους. Και αυτή είναι η εξήγηση του γεγονότος ότι όταν βγαίνει ο Πατριάρχης, ήδη, ας πούμε, ο μισός ναός έχει αναμένες τις λαμπάδες του.
Ποιο θα ήταν αφελής να κάνει τόσα χιλιόμετρα εκεί και να ανάψει τη λαμπάδα από μόνος του. Με τότε γιατί κατέβηκε εκεί, με αναπτήρα. Τα έκτοτε έχουν μελετήσει το Άγιο Φως. Μερικά πράγματα τα έχω διευκρινίσει καλύτερα. Για παράδειγμα, το 1994 ενώ είχα δει το Άγιο Φως, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που λέγανε μερικοί ότι ανάβουν λαμπάδες του κόσμου μόνες τους. Και τους έλεγα, όχι, οι λαμπάδες του κόσμου δεν ανάβουν μόνες τους, μόνο είναι οι λαμπάδες του Πατριάρχη. Όταν όμως πήγα το 95 κυρία Μάρνη και από περιέργεια γύρισα πίσω μου να δω στην εκκλησία που ήταν πίσω σκοτάδι όλοι, οι λαμπάδες βιστές και όλοι είχαν τη λαμπάδα τους ψηλά έτσι αυτό, και όταν άρχισε να βγαίνει το Άγιο Φως και είδα λαμπάδες παφ μέσα στο πλήθος να ανάβουν μόνες τους, συγκλονίστηκα. Είναι ένα τριχιαστικό γεγονός πραγματικά. Είναι κάτι που το είδα, δεν μπορώ να πω ότι το άκουσα πλέον. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσετε αυτά. Θέλετε να ακούσετε, να ακούσουμε δύο λεφτά τι ισχυρίζεται ο κύριος σας εμπειρία, πείτε μας. Ναι, εγώ... Που είναι σχετική με αυτό το σημείο που εξετάζουμε τώρα. Το 1997 ήμουν στα Ιεροσόλυμα, το ναι. Φως δεν καίει μόνο λίγα λεπτά, έμεινα 20 λεπτά. Ήρθαν και μου το ζούσανε με σπρέι οι στρατιώτες ή οι Εβραίοι. Τι κάνατε ακριβώς, εξηγήστε μας. Γνώρισα έναν Άραβα εκεί πέρα, ο οποίος ο πατέρας του ήταν ιερεύς του ναι. Παναγίου Τάφου. Ορθόδοξος Άραβος βέβαια. Ναι. Και ο άνθρωπος μου είπε να έρθω το Μεγάλο Σάββατο στις 12 η ώρα πίσω από το Ναό της Αναστάσεως. Είχε μια πορτούλα και με έβαλε μέσα να μπω στο... μου είπε θα πω στο χορό που θα ψέλνουν στους ψαλτάδες και ότι στη δεύτερη φορά και θα κάνω τρεις περιφορές γύρω-γύρω από τον Πανάγιο Τάφο. Τη δεύτερη φορά εγώ θα μείνω στην κολόνα για να πάρω το φως από το Πατριάρχη. Να μην συνεχίσω μαζί τους. Πράγματι έτσι έγινε, τη δεύτερη, δεν θα με ενοχλήσει κανένας μου είπε και τη δεύτερη φορά που έγινε η περιφορά και έμεινα δίπλα τότε είδα το φως όπως λέει και στο βίντεο σαν να στραπέσω πάνω να, αφού είχε μπει ο Πατριάρχης βέβαια μέσα ναι. Σαν να στραπέσω, σαν φλάζ χιλιάδες να... και μετά ξαναβγαίνουν οι φλόγες από τον τάφο του Χριστού και να βγαίνουν οι φλόγες, τι εννοείται, να αυτές οι πύρινες σφαίρες που... Σαν ένα φλογοβόλο όπλο, σαν ένα φλογοβόλο όπλο να πετάει φλόγες, συνέχεια φωτιές. Αυτό είναι καινούργια έκδοση. Μισό λεπτό να ακούσουμε την εμπειρία. Ναι. Φωτιές. Αυτές ρούτσαν στον αέρα, περνάνε από τα μαλλιά των γυναικών, πήγαν και ανάβαν τα καντήλια στο... Δεν καίγανε τον κόσμο. Δεν τον καίγανε, όχι. Εμένα χτύπησε μία στο στήθος μου, έπεσε κάτω και την άναψα με τη λαμπάδα, με τα 33 κεριά αυτά εδώ που... Αφού λοιπόν την άναψα, είμαι βέβαια κατηχητής της Ελλάδος και το κήρυτα το θαύμα αυτό στα παιδιά και γι' αυτό και πήγα εκεί, ήθελα, με ρωτάγαν τα παιδιά, το έχεις ζήσει. Ναι, ναι. Όχι, λέω, ήθελα να είμαι αυτόπις μάρτυρας. Ωραία, λέω, και το βάλατε και το χέρι σας αφού ανάψατε τα δικά σας χέρια. Δυσπιστούσα και εγώ όπως ο πάτερ εδώ πέρα και το έβλεπα με το φως έτσι που ήταν πάνω και δυσπιστούσα να το πιάσω. Ως που εκείνη τη στιγμή ήρθε ένας Ρώσος μοναχός μπροστά μου και παίρνει, με το φως, παίρνει το φως με τα χέρια του και λουζόταν. Και αφού το είδα και έκανε αυτό το πράγμα, πήρα και εγώ τη λαμπάδα όπως ήταν και με πολύ περισσότερα μαλλιά που είχα και με γένεια και άρχισα με ανοιχτά τα μάτια και έβλεπα το φως, το ακουπούσα πάνω στο πρόσωπό μου. Και δεν κυγόμουν καθόλου. Το δε χέρι μου έβγαιναν οι φλόγες πάνω από τα δάχτυλά μου και αυτό το είδανε μετά και το γκρουπ του πατέρα Μάξιμου που ήμουν μαζί και με άλλους 35, οι οποίοι δεν κυγότανε και όχι για λίγα δευτερόλεπτα, πάρα πολλά, 20 λεπτά τουλάχιστον εγώ είδα που γινόταν αυτό το πράγμα. Φωτογραφίες φέρει από αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι, μας έχετε δώσει αυτές φωτογραφίες. Ναι, είναι από το ίντερνετ. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία να πω. Α, έχετε και εμπειρία. Να και δούμε εμπειρία. Και τις φωτογραφίες και να ακούσουμε και την εμπειρία. Ναι. Σε αυτό που συζητάμε τώρα, έτσι. Σε αυτό που συζητάμε τώρα, για το Άγιο Φως. Σας ακούμε. Εδώ βλέπουμε αυτές, ναι, αυτό που περιέγραφε και ο κύριος προλίγο. Ναι, ορίστε, εγώ προσωπικά ακούμε. Δεν είχα ιδιαίτερα αντιμέτρη θρησκευτική συνείδηση. Όταν είχα πάει το 2005, ναι. Μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι είχα πάει έτσι περίεργα να αντιμετωπίσω, ας πούμε, το με αμφισβήτηση. Με αμφισβήτηση, βέβαια. Και είναι πολύ φυσικό. Είχα και μια έτσι. Ειρωνική διάθεση, θα έλεγα. Όχι κακοπροαίρετη, μια ειρωνική διάθεση. Δηλαδή, ναι. Προσπαθούσα, ας πούμε, με τη λογική του μυαλού, με την κοσμική λογική, ναι. Να προσπαθήσω να εξηγήσω, ας πούμε, το άκτιστο, που είναι θέμα πνευματικής τοποθέτησης. Και χαίρομαι πολύ αυτό που το λέτε οποίο, έτσι αυτό. Πούμε, ναι. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Γιατί πολλοί, όταν καμιά φορά συζητάμε για τα θαύματα, πατέρα Αντώνη, απευθύνομαι και σε εσάς. Ο κόσμος, πολλοί κόσμος θα αντιμετωπίζει με μια ειρωνία. Όχι απλά δυσπιστία, ως ειρωνία, δηλαδή στον κόσμο του, στον 20ο αιώνα, στον κόσμο της επιστήμης δεν μπορεί να συζητάμε αυτή τη στιγμή για πράγματα που δεν μπορούν να αποδειχθούν. Και φτάνουμε στο να το αντιμετωπίζουμε ειρωνικά. Ναι. Λοιπόν, έτσι ήσασταν κι εσείς. Βέβαια, εγώ μπορούσα να πω δεν είμαι πολέμιος επιστήμης, αλλά δεν πίστευα καθόλου. Έτσι. Ωραία, αυτό το είπαμε. Προσπαθούσα βέβαια και ήταν η εμπειρία από με τη λογική του μυαλού και όχι με τη λογική του νου. Ναι. Γιατί άλλο κτιστό, άλλο άκτιστο. Ναι. Και αυτό βέβαια. Για μένα το θέμα δεν είναι να προσθέσω ένα ακόμη δίκη με εμπειρία. Την εμπειρία, εγώ την εμπειρία. Δεν λοιπόν, σας εμπειρία, παρακαλώ, ανεξάρτητα ναι. Από το ποιο είναι το δικό σας θέμα. Όχι, θα ήθελα όμως να το πω αυτό. Μετά την εμπειρία, αυτό αν μου δοθεί ο χρόνος, ναι. Με όλο το σεβασμό. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι βρέθηκα.